Λοιπόν, στο Ελλάδα θα πάμε πιο μετά. Τώρα θα πάμε στον αγαπητό πρόεδρο του ΠΑΣΙΞΕ, τον Χάρη τον Λοριζίδη, τον έχουμε μαζί μας, να δούμε μετά του τουρισμού. Αγαπητέ μου πρόεδρε, καλή σου μέρα. Καλημέρα, καλημέρα και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, είναι γεγονός ότι δοκιμάζεται σκληρά ο τουρισμός της Κύπρου, η τουριστική μας βιομηχανία και κατ' επέκταση βέβαια και τα ξενοδοχεία μας και όλα τα συναφή επαγγέλματα. Ήθελα τη δική σου άποψη, επειδή έχεις την εμπειρία πολλών χρόνων, πώς μπορούμε να βγούμε μέσα από αυτό το τρυπάκι και τη δυσκολία και να βρούμε το δρόμο και τα πόδια μας όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ναι, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι το πρόβλημα του τουρισμού είναι αυτή τη στιγμή ένα πρόβλημα διεθνές. Δηλαδή δεν είναι μόνο η Κύπρος, σωστό, η Ελλάδα, είναι παγκοσμίως, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με τις αερομεταφορές και με τον τουρισμό. Γι' αυτό το λόγο είμαστε συνεχώς σε εγρήγορση, σε επαφές μαζί με συνεργάτες του εξωτερικού, σε επαφές με όλους τους συνεργάτες, τους τουριστικούς εταίρους εδώ στην Κύπρο και πρωτίστως με το Υφυπουργείο Τουρισμού, το οποίο συντονίζει όλο το έργο το οποίο επιτελείται για να καταλήξουμε σε μια φάση που θα είμαστε έτοιμοι να επανεκκινήσουμε. Εκείνο που έχει σημασία είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Ναι. Και όταν λέω δύσκολη, δεν θα είναι καθόλου παρόμοια με αυτές που έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Ναι. Να ρωτήσω κάτι, Πρόεδρε, πάνω σε αυτό που λες. Επειδή φαίνεται ότι περνάμε τον κορονοϊό, την κρίση τη μεγάλη, πάμε καλά. Αυτό ίσως να είναι και ένας καλός παράγοντας για το αύριο, δηλαδή να εκτιμηθεί ότι είχαμε λίγα κρούσματα, ότι πήραμε σωστά μέτρα και να είναι ένας παράγοντας προσέλκυσης τουριστών. Ναι, αυτό μπορεί σίγουρα να το θεωρείτε δεδομένο, ότι έχει εκτιμηθεί διεθνώς η εικόνα της Κύπρου, η επιδημιολογική εικόνα δηλαδή, ναι, τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το κράτος και ήδη πολύ σημαντικοί παράγοντες του διεθνούς τουρισμού κάνουν αναφορές ότι η Κύπρος θα είναι από τις χώρες που θα είναι στις προτεραιότητες των επιλογών. Μάλιστα. Για να επανεκκινήσουμε τουριστικές πτήσεις και γενικά τουριστικά πακέτα. Δεν είναι μόνο η Κύπρος σε αυτόν τον κατάλογο, για να μην... Ελλάδα, Ισραήλ. Είναι Ελλάδα. Εντάξει, το Ισραήλ δεν είναι και τόσο δυναμικός προορισμός διακοπών για τους Ευρωπαίους. Λόγω ασφάλειας. Αλλά η Μάλτα είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Και επίσης κάποιες χώρες όπως η Βουλγαρία, η Κροατία λιγότερο. Εκείνο το οποίο φαίνεται να είναι βέβαιο είναι ότι μένουν έξω οι παραδοσιακές μεγάλες δυνάμεις, δηλαδή η Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Γαλλία, Τουρκία, Αίγυπτος ακόμη. Ναι. Οπότε αυτό μας δίνει, αυτό που είπετε να βγούμε από αυτή την τρύπα, μας δίνει αυτή τη δυνατότητα ότι έστω και με πολύ λίγες αφίξεις από αυτούς τους προορισμούς θα είναι αρκετές για να ικανοποιήσουν τις 2-3 χώρες της Μεσογείου, που είναι η Μάλτα, η Ελλάδα και η Κύπρος. Ναι. Άρα θα πρέπει να κάνουμε όλες τις ενέργειες, πρώτον να συνεχιστεί αυτή η καλή εικόνα που έχουμε στο εξωτερικό όσον αφορά τη διαχείριση της επιδημίας. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να κάνουμε και διάφορες κινήσεις, μέτρα και ενέργειες εδώ στην Κύπρο για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε με τρόπο ασφαλή τόσο για το προσωπικό μας αλλά και για τους πελάτες μας. Σωστό. Πες μου κάτι, Πρόεδρε μου. Θα ανοίξουν φέτος όλα τα ξενοδοχεία? Αυτό πιστεύω δεν θα γίνει. Ευελπιστούσαμε ότι αν ξεκινούσε η σεζόν κάπου μέσα στο Μάιο-Ιούνιο θα μπορούσαμε να το πετύχουμε. Αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα όπως είναι και με τις εκτιμήσεις ότι θα μιλάμε για ένα περίπου 20 με 30%, 20 το κακό σενάριο, 30% το καλό σενάριο να είναι η κίνηση για φέτος. Ναι. Δηλαδή από τα 4 εκατομμύρια αφίξεις θα πάμε γύρω στις 600-700.000. Αντιλαμβάνεστε ότι για να λειτουργήσουν
ξενοδοχεία με πληρότητες 10 και 15% είναι τεράστιες οι ζημίες. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Καλύτερα να λειτουργήσουν λιγότερα ξενοδοχεία με καλύτερες πληρότητες. Δηλαδή τουλάχιστον να έχουν μια υποφερτή πληρότητα του 30 με 40% ναι. για να περιορίζονται λίγο οι ζημιές, διότι διαφορετικά οι ζημιές θα είναι κολοσιαίες. Γι' αυτό το λόγο ο κάθε ξενοδόχος θα έχει την επιλογή να ανοίξει ή να μην ανοίξει, ανάλογα και με την γκάμα των συνεργατών του στο εξωτερικό, με τα συμβόλαια που έχει το κάθε ξενοδοχείο, και ανάλογα θα εκτιμηθεί. Δηλαδή δεν μπορεί ο σύνδεσμος μας, ούτε κανένας, ούτε το κράτος, δεν μπορεί να υποχρεώσει κανένα ούτε να ανοίξει, ούτε να μείνει κλειστό. Εκείνο που πρέπει να διασφαλίσει το κράτος είναι αυτή κάποια μέτρα στήριξης των εργαζομένων στη βιομηχανία να συνεχιστούν μέχρι το τέλος του Οκτώβρη. Αυτό είναι το πιο βασικό, γιατί θα τα έχουν ανάγκη οι εργαζόμενοι. Χθες ο Υπουργός των Εξωτερικών, αγαπητέ Χάρη, χθες ο Υπουργός των Εξωτερικών εδώ στο Μέσα στα Γεγονότα είπε ότι προσανατολίζονται προς μεριά Ασία, μεριά κόλπο, Σκανδιναβία, για να προσελκύσουν τουρίστες. Είναι νέες αγορές αυτές κυρίως, δεν είναι? Εντάξει, η Σκανδιναβία είναι παραδοσιακή μας κόλπος, αγορά. Ο κόλπος. Ο κόλπος είναι αγορά που έχουμε αρκετή δουλειά. Όχι όμως, δεν θα θεωρούσα παραδοσιακή. Ναι, έχει προοπτική. Η Ασία. Οι αγορές που... η Ασία, κοιτάξτε, η Ασία είναι μια τεράστια αγορά. Έχει όμως ένα πρόβλημα. Ναι. Χρειαζόμαστε πτήσεις. Μάλιστα. Δηλαδή, σωστό. Αντιλαμβάνεστε, ο τουρισμός είναι απόλυτα εξαρτημένος από τις πτήσεις. Και οι πτήσεις είναι απόλυτα εξαρτημένες με τα ξενοδοχεία. Οπότε χρειάζεται να υπάρχουν πτήσεις. Είναι καλό να λέμε να φέρουμε τουρισμό από την Κίνα, από την Ασία ευρύτερα κλπ. Πώς θα έρθουν. Αν δεν μπουν οι πτήσεις, υπάρχουν πάρα πολλές ιδέες, πάρα πολλές προτάσεις. Ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή κάποια από όλες αυτές τις ιδέες από κάποιες αεροπορικές εταιρείες θα μπει επί του εδάφους και θα ξεκινήσει κάποιος το δρομολόγιο. Πρόεδρε, θα έβλεπες κάτω από αυτές τις συνθήκες που βιώσαμε τώρα την ανάγκη δημιουργίας ενός αερομεταφορέα κυπριακού με τη στήριξη του κράτους? Να σας πω, καμιά περίπτωση δεν υπάρχει να επιβιώσει αερομεταφορέας με στήριξη στο κράτος. Ξέρετε πολύ καλά, όταν υπάρχει το κράτος σε μια επιχείρηση, δεν είναι εύκολο να λειτουργήσει με ορθολογιστικά, εμπορικά και επιχειρηματικά κριτήρια. Άρα, αν δεν υπάρξει ιδιώτης επενδυτής, εγώ δεν περιμένω από το κράτος να δημιουργήσει αεροπορικές εταιρείες. Νομίζω ότι είναι ένα πείραμα που δοκιμάστηκε και όχι μόνο στην Κύπρο, παγκοσμίως, και δεν λειτουργήσε. Μάλιστα. Οπότε, το καλύτερο είναι, αν υπάρχει κάποιος επενδυτής, να προχωρήσει να κάνει αυτή την επένδυση. Διότι με κάποια σωστή στρατηγική είναι βιώσιμη μια αεροπορική εταιρεία με έδρα την Κύπρο. Λοιπόν, πες μου κάτι τελευταίο τώρα. Πακέτα φτηνά εδώ για τον εγχώριο τουρισμό, για τους Κύπριους θα δοθούν? Όχι ότι άμα αυξηθεί ο τουρισμός, ο εγχώριος, θα καλυφθούν οι ανάγκες, ή μπορεί να είναι το ισοζύγιο για να καμψει, σίγουρα δεν είναι. Αλλά θα δοθεί έτσι ένα κίνητρο πακέτα στους Κύπριους να ταξιδέψουν, να φέτος που θα μείνουν Κύπρο, να πάνε στα κυπριακά ξενοδοχεία? Λοιπόν, επειδή συνεχώς με ρωτάνε για αυτό το ζήτημα, πρέπει να πω το εξής. Ότι πολύ καλά το εντόπισες, Ανδρέα, ότι είναι, ο τουρισμός ο εγχώριος είναι της τάξης του 7 με 8%. Δεν μπορεί να καλύψει, βέβαια. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να καλύψει το κενό που θα δημιουργηθεί. Όμως θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα στους συμπατριώτες μας που ενδεχομένως παραδοσιακά έκαναν διακοπές στο εξωτερικό να κάνουν διακοπές στην Κύπρο με εξίσου καλές τιμές. Αυτό να είστε βέβαιοι ότι θα γίνει. Δεν υπάρχει πιθανότητας να μην μπουν ειδικές προσφορές για τους συμπατριώτες μας. Μάλιστα. Και για τον Ιούλιο και για τον Αύγουστο και για τον Σεπτέμβριο. Το θέμα είναι να είναι και ήδη διατεθειμένοι να μπουν στα διάφορα sites που υπάρχουν οι προσφορές, να τις ψάξουν, να τις βρουν. Μάλιστα. Όπως κάνουν οι ξένοι δηλαδή, που κλείνουν μέσω διάφορων ιστοσελίδων διεθνών κρατήσεων,
Με την ίδια λογική μπορεί και ο Κύπριος να το κάνει. Όπως κάνει την ίδια ώρα ο Κύπριος για να πάει για το εξωτερικό. Μάλιστα. Ακριβώς. Μάλιστα. Μπορεί να το κάνει και για την Κύπρο και εκεί βρίσκει πολύ καλές τιμές. Ήδη έχω ψάξει λίγο. Έχω δει ότι έχουν ήδη μπει αρκετές καλές προσφορές για Ιούλιο και Αύγουστο. Mm-hmm. Και νομίζω ότι θα υπάρχει πληθώρα προσφορών. Οπότε ο κόσμος να είναι έτοιμος να το απολαύσει. Τώρα, αγαπητέ μου Χάρη Λοζίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα. Σίγουρα θα είναι μια δύσκολη περίοδος αυτή. Είμαι όμως επίσης σίγουρος ότι θα βρούμε τα πόδια μας σιγά σιγά και θα ανακάμψουμε. Το έχουμε ξανακάνει. Να σας πω, το πιο βασικό μάθημα που έχουμε πάρει από αυτή την κρίση είναι το εξής. Πρέπει να δουλέψουμε με χίλια ζόρια, με δυσκολίες, με ζημιές, με οικονομικές θυσίες το 2020. Για να μπορέσουμε να σώσουμε το 2021. Μάλιστα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Σωστό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Χάρη. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Πάμε.